Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, πώς αξιολογείτε τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό? Είμαστε λίγες ημέρες πλέον πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Προφανώς παράγον που επηρεάζει και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τους σχεδιασμούς των Ισραηλινών. Είμαστε τρεις περίπου εβδομάδες πριν σε μια κατάσταση η οποία σε ό,τι αφορά την αμερικανικές εκλογές ουσιαστικά έχει καταλήξει όπως ισχύει πάντοτε σε 6-7 πολιτείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή όλες οι προγνώσεις είναι στις διαφορές μεταξύ τους από 1 έως 0,1% στις περισσότερες από αυτές. Μέσω των οποίων οι πιο σημαντικές είναι στο Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια, όπου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Μίσιγκαν, οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής θα βαρύνουν την κρίση των ψηφοφόρων δεδομένης της συγκέντρωσης αράβων ομογενών από διάφορες χώρες, όχι τόσο Παλαιστίνια, αλλά από διάφορες αραβικές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του Μίσιγκαν. Το λέω αυτό διότι παρατηρούμε τις τελευταίες 24-48 ώρες μια διακηρυκτική σκλήση της τάσης των ομοπονδιών της Αμερικής ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, η οποία εκφράστηκε μέσα και από μια επιστολή που συνυπογράφουν υπό όσο εξωτερικό και υπουργό άμυνα των ομοπονδιών της Αμερικής, με την οποία προσδοκούν το ζήτημα μέσα σε 30 μέρες, δηλαδή μετά τη λήξη των εκλογών Αμερικανών, θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, γιατί η διαφορετική περίπτωση θα εξεταστεί στο βράδυ των ενδεχόμενων επιβολή εμπάργκο. Το οποίο είναι κάτι σαν να έχει γραφτεί ειδικά για τις πολιτικές ανάγκες συγκεκριμένων δήμων και συγκεκριμένων κοινοτήτων στην περιοχή του Μίσιγκαν. Κατά πόσο οι Αμερικανοί θα κάνουν κάτι τέτοιο, και το γεγονός ότι η διορία λύγει μετά τις αμερικανικές εκλογές, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δίνει ένα βαθμό ευελιξία στους Αμερικανούς πολιτικούς και δημοκρατικούς. Άρα η επιστολή, η απειλή για εμπάργκο έχει καθαρά κριτήρια εσωεκλογικά. Προφανώς. Ό,τι αφορά. Όσο αφορά την κατάσταση που κρατεί. Το άλλο το οποίο φαίνεται πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, όσο αφορά τα εξωαμερικανικών εκλογών, ήταν οι περίφημες διαρροές οι οποίες έγιναν πριν από 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, προς τη Washington Post από ένα αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, με την οποία λέει πως το Ισραήλ, ανώνυμες διαρροές προφανώς, οι οποίες λέει πως το Ισραήλ δεσμεύτηκε να μην στοχοποιήσει και να μην πλήξει τις πυρηνικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η άμεση επίπτωση αυτής της ανακοίνωσης, όπως βλέπετε, ήταν να πέσει η τιμή του πετρελαίου 15,3%, το οποίο περίπου έχει διορθωθεί η τιμή αυτή σε σχέση με το ότι ήταν πριν την 1η Οκτωβρίου, πριν την Ισραηλινή επίθεση, την δεύτερη Ιρανική επίθεση, αλλά και πριν την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν τις περίφημες δηλώσεις ο Biden, ο οποίος ακριβώς είχε λίγο μπερδευτεί σε αφορά το τι ακριβώς ήθελε να πει για τις εγκαταστάσεις για τα χτυπήματα της Ιρανικής πετρελαϊκής καταστάσεως πλευρά του Ισραήλ. Όπου ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι για τους δημοκρατικούς είναι κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό. Είναι μια αντίδραση των αγορών, η οποία ωστόσο συνέδεται περισσότερο όχι με τις συγκεκριμένες διαρροές, αλλά με το γεγονός ότι η κινέζικη κατανάλωση φαίνεται πως είναι κατώτερη των αναμενωμένων για τη συγκεκριμένη περίοδο, κατά περίπου 350.000 βαρέλια την ημέρα, με αποτέλεσμα αυτό να συμπιέσει τις τιμές από μια έκβαψη μιας οικονομικής λογικής. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να λαμβάνει πρωτοβουλίες ή να διασφαλίζει πρωτοβουλίες, να διασφαλίζει διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να χτυπηθούν οι ιρανικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την αγορά, επηρεάζει τις τιμές και σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει την κυρία Χάρις. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι σίγουρα ένα από τα πιο αδύναμα χαρτιά της δημοκρατικής ρητορικής εκστρατείας πέραν από το ζήτημα της τεράστιας παράνομης μετανάστευσης, που ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο θέμα αυτή τη στιγμή της προεκλογικής εκστρατείας, με την συνενταγόμενη εγκληματικότητα και την επιδημία της εθανόλης της Φέντινο, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή για τα αμερικανικά δεδομένα. Το δεύτερο κομμάτι ισχύει στην αμερικανική οικονομία και την αμερικανική αποβιομηχάνηση. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρητικά τη βοηθά. Αν πάμε τώρα σε μια μεγαλύτερη εικόνα, ευχάριστα νέα για του δημοκρατικού παραμένουν στι ΗΠΑ. Δεν φαίνεται να υπάρχει δηλαδή οι δηλώσει αυτέ, τι οποίε με ευγενικό τρόπο διέψευσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέσα σε λιγότερο από 10 ώρες, λέγοντα ότι το Ισραήλ ναι, μεν ακούει και λαμβάνει υπόψη στι ΗΠΑ, αλλά θα αποφασίσει το ίδιο θα κάνει το γνώμονα του εθνικού του συμφέρον και πω ακριβώ κάνουν όλα τα αξιοπρεπή κράτη και ανάλυση όταν αντιμετωπίζουν ανάλογε συνθήκε. Είναι κάτι το οποίο
δεν προσδίδει κάποια βεβαίωση, διαβεβαίωση ότι τελικά δεν θα χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ακόμα η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί προστρέχουν να αναπτύξουν μια πυροβολαρχία THAAD, το οποίο σχετίζεται με ένα επιπρόσθετο αμερικανικό σύστημα μεσαίου και μεσαίου προς μεγάλου βεληνικούς στο ήδη φυστάμενο προστάσιο της Ισραηλής αεράμυνας, είναι ενδεικτικό και του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινοί και των δυνατοτήτων που έχει φτάσει η Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι από την αρχή του πολέμου έχουν αναχαιτήσει περίπου 20.000 βλήματα, αν εννοήσουμε τον αριθμό, από την αρχή την 7η Οκτωβρίου 2023, διαφορετικών δυνατοτήτων και διαφορετικών μεγεθών, αλλά και το γεγονός ότι πολύ απλά το Ιράν έχει επισήμως μέσα από το επικεφαλής των Ιρανών Φρόνων της Επανάστασης, ότι σε περίπτωση που χτυπηθούν οι Ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τότε θα υπάρξει επικέντρωση και απόπειρα στόχων μέσα από χτυπήματα κορεσμού των πολύ πιο συγκεντρωμένων και πολύ πιο μικρών. Τον αριθμό εννοώ, αλλά και τη γεωγραφική ζώνη Ισραηλινών ενεργειακών υποδομών, όπως είναι τα δύο δηληστήρια της χώρας, την Αστότ και τη Χάιφα, αλλά και οι πλατφόρμες παραγωγής φυσικού αερίου που βρίσκονται στη Μεσόγειο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, το Ισραήλ έχει μια ευαλωτότητα αναλογικά ίσως μεγαλύτερη από το Ιράν. Σε σχέση δηλαδή με τα δυνητικά πλήγματα του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα δυνητικά πλήγματα του Ιράν κατά του Ισραήλ καθιστούν το δεύτερο πιο ευάλωτο σε σχέση με τις επιπτώσεις. Ως ένα βαθμό εξαρτάται τι θα είναι το θεωρητικό σενάριο της αντίδρασης του Ισραήλ. Αλλά η Ιρανική πολεμική βιομηχανία, η Ιρανική μεσογειακή βιομηχανία, όπως και οι πυρηνικές υποδομές, είναι πολύ πιο διάσπαρτες σε σχέση με την Ισραηλινή. Είναι καθαρά θέμα γεωγραφίας. Είναι καθαρά θέμα και έκτασης γεωγραφικής. Εάν, παραδείγματος χάρη, και έχει αποδείξει το Ιράν και με την επίθεση του Οκτωβρίου, αλλά και πιο πρόσφατα με την δεχημένη επίθεση της Χεζμπολά κατά της μεταρχίας Γκολάνη, είναι από μερικές μέρες, που ήταν η πιο πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση κατά στρατιωτικών στόχων, ότι όπως όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα στον κόσμο, και όλα τα συστήματα αεράμυνας δεν είναι άτρωτα. Οπότε, ακόμα και να σταλούν 1.000-1.500-2.000 βλήματα διαφορετικών κατηγοριών εναντίον ενός συγκεκριμένου στόχου, είτε αυτό είναι ένα δηληστήριο, είτε αυτό είναι δύο δηληστήρια, είτε αυτό, γιατί οι μονάδες είναι ελάχιστες. Αυτά που σας περιέγραψα είναι το πολύ, είναι ακριβώς πέντε στόχοι. Τα δηληστήρια και όλες οι μονάδες παραγωγής του Ισραηλινού φυσικού αερίου στη Μεσόγειο είναι πέντε στόχοι. Εάν επικεντρωθούν εναντίον αυτών και το 5%, το 10% να περάσει, η ζημιά μπορεί να είναι παραλυτικού χαρακτήρα. Γι' αυτό λέω ότι αναλογικά το Ισραήλ είναι πιο ευάλωτο σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το ίδιο, ναι. Και οι επιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα αποσταθεροποιήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την Αίγυπτο. Γιατί η Αίγυπτος είναι ο βασικός εισαγωγός για καταναλωτής του Ισραηλινού αερίου, το οποίο πλέον το χρησιμοποιεί για την κάλυψη των δικών της ζωτικών ενεργειακών ανάγκων. Όχι για τις εξαγωγές. Τις εξαγωγές έχουν σταματήσει εντελώς. Λόγω της κατάστασης της ανάγκης που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος εδώ και μερικούς μήνες, ό,τι αφορά τα προβλήματα ηλεκτροπαραγωγής και τη μείωση της δικής της παραγωγής φυσικού αερίου, που εξαρτάται η ηλεκτροπαραγωγή της Αιγύπτου. Οπότε έχουμε αυτό το παράγοντα, ο οποίος είναι ανασταλτικός, με συγχωρείτε, που δεν αφορά τη δυνητική τη μάκωση στο κομμάτι ενεργειακό. Και στο πυρηνικό επίπεδο, πέρα της προφανού μεγάλη επικίνδυνοτητα να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, ακόμα και να αυξήσει 2.000 χιλιόμετρα μακριά από σένα, έχουν σχέση με το γεγονός ότι οι ειρηνικές εγκαταστάσεις είναι διάσπαρτες. Είναι πάρα πολύ καλά οχυρωμένες υπόγεια τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω καμία δεν είναι υπέργεια. Εκτό να πάνε να χτυπήσουν το πυρηνικό εργοστάσιο, το Μπουσέρ, το οποίο είναι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό για την ευρύτερη περιοχή και για τους ίδιους σε έναν βαθμό. Και το γεγονός ότι δεν διαθέτουν τα διατριβικά πυρομαχικά που οι Αμερικανοί μόνο διαθέτουν και έχουν αρνηθεί επισήμως να του δώσουν τους Ισραηλινούς προκειμένου να χτυπήσουν το συγκεκριμένο εργοστάσιο, τα συγκεκριμένες υποδομές. Λάβετε δε υπόψη ότι αυτό που φαίνεται ως ιδανική αντίδραση σε ό,τι αφορά ενός ενδεχόμενο πλήγμα, φαίνεται ότι βεβαίως εκείνη η πλευρά του Ιρανικού πολιτικού μηχανισμού, η οποία έχει και το κρίσιμο ρόλο να αποφάσει στο συγκεκριμένο θέμα, το πιθανότατο αυτό το οποίο θα κάνει ήδη, είτε χτυπήσουν είτε δεν χτυπήσουν οι Ισραηλοί, από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια και είπαν ότι θα του στοχοποιήσουν, είναι να επιταχύνουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι να το ανασχέσουν. Ναι. Να φτάσουν όσο ήταν το πιο κοντά μπορούν στο 90% εμπλουτισμένο ουρανίου, το οποίο είναι το απαραίτητο υλικό, πυρηνικό υλικό, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στην παραγωγή πυρηνικών όπλων.
Και αυτή τη στιγμή είναι στο 60%, τουλάχιστον βάσει τις τελευταίες εκθέσεις της Διεθνούς Ατομικής Επιτροπής Ενέργειας. Mm-hmm. Μάλιστα, εδώ τώρα κλείνοντας, δεν είναι σαφές, αν και έχει διακηρυχθεί ως ένα βαθμό, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί, ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος του Ισραήλ έναντι του Ιράν, δηλαδή τι θέλει αυτή τη στιγμή, θέλει να το αδρανοποιήσει, θέλει να το ανατρέψει το καθεστώς, θέλει να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε των Αμερικανών ποιος είναι η επιδίωξη. Εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν εκλογές, οπότε δεν μπορούν να ξέρουν ούτως ή άλλως, ενώ ειδικότερα θα ξέρουν ενδεχομένως μετά τις εκλογές. Οι Ισραηλοί τι στόχο έχουν αντικειμενικά έναντι του Ιράν? Να το τρομοκρατά, να είναι τόσο κατά την άποψή μου καταστρεπτικό το πλήγμα, ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ιρανικών αντιπίνων, ώστε να θεωρήσουν ότι έχουν ένα ελεύθερο χέρι να κάνουν ό,τι θέλουν εναντίον της Hezbollah. Το οποίο είναι λάθος. Αφενός διότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί αντίπεινα, αφενός. Αφετέρου διότι αν κάνουν κάτι τέτοιο θα πρέπει η μισή του αεροπορία και παραπάνω να πρέπει να περνάει χιλιάδες χιλιόμετρα πτήσεις μέσα από εχθρικό ένα αέριο χώρο σε στρατηγικό επίπεδο, να μην είναι απλώς ένα χειρουργικό πλήγμα, αλλά είναι μια συνεχής αεροπορία, να μην είναι ένα χτύπημα δηλαδή, αλλά μια εκστρατεία για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα αυτό, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο, σε τι βαθμό οι Ισραηλοί μπορούν να το συντηρήσουν και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ καθώς θα γίνεται αυτό, θα είναι ανοιχτή σε ιρανικά αντίπεινα. Και αφετέρου υπάρχει πάντοτε η σημαντική κατανόηση, γι' αυτό σας λέω ότι εκτός από ένα στρατηγικό πλήγμα το οποίο θα δείξει στους Ιρανούς ότι μη συνεχίσετε να κλιμακώνετε, διότι έχω τη δυνατότητα να φέρω παραλυτικά πλήγματα εναντίον σας και εναντίον της οικονομίας σας. Εάν κάνει κάτι παραπάνω, επιδιώξει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό το Ισραήλ και ταυτόχρονα συνεχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν θα έχει κερδίσει τίποτα. Διότι είναι από αυτούς που πιστεύουν και έχω γράψει ότι, και το παραλαμβάνω μέσα από το φιλόξενο βήμα σας, ότι το Ιράν δεν έχει την πολυτέλεια να χτίσει τη Hezbollah να καταφτάσει. Ναι. Θα χτυπήσει πάλι το Ισραήλ, εάν το Ισραήλ φτάσει σε σημείο ισοπαίδωσης τη Hezbollah, που δεν είναι ακόμα εκεί. Ούτε είναι ακόμα στο σημείο τέτοιες αποδυνάμωσης ώστε να υπάρξει μια εσωτερική λιβανική εξέλιξη εναντίον τη Hezbollah και να την καταφέρει για να μπορέσει να την θέση εκτός μάχης, να τη θέση εκτός παιδί, εκτός πολιτικών ισορροπιών. Ούτε αυτό είναι σαφές. Τι ακριβώς θέλει να κάνει το Ισραήλ? Εάν ο στόχος του Ισραήλ ήταν να σταθεροποιήσω το βόρειο σύνορο και να του υποχρεώσω ακόμα και σε μια μονομερή διαχειρία, ασχέτως ότι κάνω στη Γάζα, αυτά θα μπορούσε να τα πετύχει και τώρα. Ο στόχος του φαίνεται να είναι πιο μαξιμαλιστικός αυτή τη στιγμή, εξού και η χερσαία επέμβαση με 20.000 στρατεύματα, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τη Hezbollah σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορέσει να ανατραπεί εσωτερικά. Αυτή είναι η βασική υπόθεση εργασία που έχει αυτή την Ιρανία. Είναι πάρα πολύ αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να του βγει κάτι τέτοιο. Και εδώ αυτό από μόνο το στρατηγική έχει τεράστιου κινδύνου ευρύτερη σταθεροποίηση, αποσταθεροποίηση με πρώτη άμεση επίπτωση το μεταναστευτικό πρώτον. Και δεύτερον, πάλι το ενδεχόμενο Ιρανικών αντιπίνων σε περίπτωση, η οποία θα είναι πολύ πιο έντονα σε σχέση με αυτό που έγινε την 1η Οκτωβρίου, σε περίπτωση που θα σβολαστά σε σημείο πλέον οριακό, σημείο επιβίωση. Δεν μπορεί το Ιράν να αφήσει τη Hezbollah να καταστρέψει. Αυτό είναι το οποίο. Ασχέτως ότι πλήγματα θα δεχθεί από το Ισραήλ σε μια φάση εσωτερικής κλιμάκωσης. Σίγουρα θα αντιδράσει. Το ζήτημα είναι πού θα σταματήσει αυτή η κατρακύλα, μάλλον αυτή η δυναμική κλιμάκωσης, πριν φτάσουμε στα πολύ εφιαλτικά σενάρια, τα πολύ δύσκολα και δύσκολα στη διαχείριση σενάρια, τα οποία έχουμε ξανασυζητήσει στις προηγούμενες ομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε πολύ.